Εγώ δεν έχω τα πέρα. Και κάτι άλλο να σου πω και τελειώνω για το μελτήριο. Ότι εγώ δεν θα σου πει μια διαφορά από τα προβλήματα που δημιουργούν στο κράτος. Ότι δεν θα σου πει το μελτήριο δεν είναι άμυρο θερμό, ότι είναι άμυρο θερμό. Και ένα λόγο που έπρεπε να το σου πει το σύνδεσμο πάρα πολύ καλά είναι το εξή, ότι τα ξενοδοχεία σου πληρώνουν στο ξενοδοχείο μελτήριο περίπου αν θεωρώ καλά. Στα 4-4,5 ευρώ αν κλείνει. Από εκεί πέρα περιμένουμε στο όρο. Εμείς που τα νοικιαζόμενα δωμάτια τα διαμερίζουμε, οι επιχειρήσεις που έχουν 2 και 3 δωμάτια, οι 2 διαμερίζουν, τα έχουν 5-6 κλίνες. Γιατί να πιούν 80 ευρώ και να πιούν την κλίνη, α πούμε 20 ευρώ. Ποιος ο λόγος δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει να έχει μια μεγάλη επιχείρηση με 30 δωμάτια, με 20 δωμάτια, 25 δωμάτια, θα πληρώσει τα 80, νομίζω αν θυμάμαι καλά, 80 πρέπει να είναι. Λέω εμείς. Για ποιο λόγο λοιπόν να πληρώσουμε από το σύνολο δεν το ρωτάνε αυτό το πράγμα και από εκεί είναι στις τέσσερις επιστασίες. Και ένας λόγος που δεν πληρώνει κανένα το μελτήριο είναι αυτός. Ότι θεωρούν υπερβολικό το ποσό έναντι του τι προσφέρει το μελτήριο μας. Έτσι. Εγώ δεν ξέρω να πω προσωπικά εγώ τι μου έχει προσφέρει το μελτήριο μέχρι σήμερα. Αν κάποιος άλλος ξέρει τι προσφέρει το μελτήριο. Και γι' αυτό είπαμε ότι θα προτιμούσαμε μια επιθετική πολιτική. Και γι' αυτό τονίζω το θέμα της θεωρίας. Εδώ δεν είμαστε θεωρητικοί. Εδώ δεν είμαστε το διατάφτο. Το ξέρουμε τώρα. Αυτό είναι. Άρα χρήρες θες να αρθήσει για να τα αφήσω. Τα λεφτά δηλαδή που δίναμε τόσα χρόνια στο πολιτήριο δεν βγαίνουν με αγάπη ο ένας με τον άλλον, ούτε με τον ανταγωνισμό με 5.000 στον δρόμο της Ελιάς. Έπρεπε το πολιτήριο να κάνει ένα προγραμματισμό σωστό, σοβαρό, μια επιθετική πολιτική διαφήμιση να έχει κόσμο στη Μεσσηνία. Όλα τα υπόλοιπα που μας παρουσιάσατε, εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν γύρω. Δεν άκουσα τέτοια πράγματα. Ένα εννοώ κανάλια, εννοώ τηλεόραση, εννοώ εκπομπές, εννοώ στο εξωτερικό διαφήμιση, εννοώ κάτι σοβαρό και ροπιαστό. Αυτό. Το site που είπε ο καθένας από εμάς. Όλοι έχουν site, δεν χρειάζεται κάποιο site. Δεν έχουν όλοι λίγο, δεν είμαστε όλοι εδώ επαγγελματίες. Δεν είμαστε όλοι εδώ γίνει όλοι όπως... Δεν χρειάζεται να είσαι εδώ επαγγελματίες για να έχεις ένα site με ένα χιλιάρικο δηλαδή. Το site που θα πληρώνετε ένα χιλιάρικο όπως είπατε, εμείς σας το κάνουμε δωρεάν. Άρα δεν είναι. Ναι, αλλά εμείς έχουμε, δεν είναι ενδιαφέρον αυτό. Απλώς ήμουσα να δώσω στο ΜΕΚΑ μια ωραία διαφήμιση της Μεσσηνίας, του ΛΕΦΤΟΥ ειδικότερα. Εμείς διαφωνούμε με τις πολιτικές αυτές που λένε να διαφημίσουμε το προϊόν και ό,τι προκύψει. Γιατί όταν είναι μια διαφήμιση, ένα κάσιμο μας είναι γύρω σου, δεν όταν μια διαφήμιση δεν στηρίζεται σε ένα στρατηγικό σχέδιο και δεν έχει συνέχεια, αυτό καταραίει. Τώρα, να πάω κάπου αλλού. Ποιος θα πληρώνει την πληρώνει. Το μελετήριο από τις συγκεκριμένες των 60 ευρώ, με συγχωρείτε. Γιατί στο μελετήριο δεν έχουμε, άρα λοιπόν εδώ πέρα λοιπόν, πρέπει το κράτος να πληρώσει τη δική μας διαφήμιση. Εγώ λέω ναι, αλλά όσες φορές είχα πάει στο πλάσιο και παλιά με τους ξενοδόχους, στο νεότερο πάνω μου λέγανε, εμείς γιατί εκτιμούσαμε να έχουμε την ίδια διαφημιστική καμπάνια που είχε και η Ρόδος. Και μας λέγανε ότι αυτό είναι ανέφικτο. Γιατί είναι ανέφικτο, γιατί στη Ρόδο έχουμε 200.000 κρεβάτια, και στη Μεσσηνία είχαμε τότε στις 3.000 και μας λέγανε και κάτι άλλο. Ότι με βάση το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της κάθε περιοχής, έτσι κατανέμεται και η διαφήμιση. Δηλαδή, με βάση το κράτος τι εισπράττει την κάθε περιοχή, κατανέμει και το κονδύλι που λέγεται διαφήμιση. Άρα λοιπόν θέλω να πω. Και καταλήγουμε στο μοναχό σου χώρο, δεν θέλει τίποτα. Όχι, άσχημα να τα τελειώσω, α πούμε αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι το κράτος κάνει λογαριασμό. Και λέει, πόσα θα καλάψω για τον τομέα, πόσα μου δίνει αυτό ο τομέα, πόσα μου δίνει κάθε περιοχή. Άρα λοιπόν θα δαπανίσω τα χρήματα. Όταν λοιπόν εδώ πέρα η περιοχή δική μα δείχνει ότι το εισόδημα στο τουριστικό προϊόν είναι πολύ χαμηλό, πάρα πολύ χαμηλό, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε δηλαδή, μου λέτε να διαφημίσουμε την Μύκονο που έχει 1 εκατομμύριο κόσμο και να μην διαφημίσουμε τη Μεσσηνία που είναι υπό ανάπτυξη. Γιατί η Μύκονος έχει εσόδημα το κράτος από τη Μύκονο. Είναι τα πολιτικά. Είναι τα πολιτικά. Όπως φαίνεται πολιτικά. Γιατί είναι να μπει μπροστά για να αναπτυχθεί αυτό το κράτος. Είναι
είδαμε χωρίς ελληνικά, σύμφωνα με το σχόλιο. Εμείς, ένα καλό, τι θέλω να πω. Εμείς εδώ πέρα, δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να μιλήσουμε τελικά. Εμείς φέραμε εδώ πέρα ένα προϊόν που λέγεται Συμφωνία Αμοιβαίας Συνεργασίας. Αυτό το προϊόν είναι αυτό που γίνεται εδώ μέσα. Όποιος θέλει το αγοράζει. Το παίρνει τσάμπο. Άρα λοιπόν θα μας πουλήσουμε ένα συγκεκριμένο προϊόν. Μπορείτε να το απορρίψετε. Μπορείτε όμως να το αγοράσετε. Είναι απλά το πράγμα. Δεν του λέμε σε κανέναν ναι, ούτε να μας ψηφίσει, ούτε να το πάρει χωρίς να το θέλει. Λέμε, ορίστε. Εδώ είναι το προϊόν. Πάρτε το, διαβάστε το και αποφασίστε. Από εκεί και μετά τώρα, τη διαφήμιση που λέτε, δεν πειράζει, μακάρι να μπορούσαμε. Και προσπαθούμε για το πράγμα. Και φωνάζουμε. Και κάθε μέρα στις εφημερίδες πιστεύω να βλέπετε την αερογραφία του δικτύου. Αυτά μπορεί να κάνει. Να σας πω και κάτι άλλο. Το δικτύο που λέτε τι έκανε. Ο ιδιωτικός τομέας είναι ένα κομμάτι της οικονομίας. Ο ιδιωτικός τομέας είναι μια ιδεολογία. Άρα λοιπόν η ιδεολογία αυτή θέλει μια υποστήριξη. Θέλει το δικό του μηχανισμό. Κάποτε λοιπόν πήγα σε ένα περίπτερο να πάρω εφημερίδα. Και μου λέει η περίπτερο. Μου λέει κύριε Καραπάτο, μου έρθει ένα χαρτί από το μηχανισμό 240 ευρώ. Για να πληρώσω 10 χρόνια. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να το πληρώσω εγώ 240 ευρώ. Τι είπα λοιπόν. Τι λέω κυρία μου, στην εκκλησία πάτε. Μου λέει βέβαια. Ανάβετε κεράκι. Λέει ναι, ωραία. Αύριο λοιπόν θα πάτε στο επενδυτήριο να πληρώσετε τα 240 ευρώ και θα ξέρετε ότι είναι η συμμετοχή δική σας στον ιερό ναό του ιδιωτικού τομέα. Και μου απάντησε η κυρία, απάντησε σε βασιλιότητα και το πάω. Και πήγε το ευρώ και το 240 ευρώ. Και το κατάλαβε. Κατάλαβε δηλαδή ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει ανάγκη το δικό του εργαλείο. Και λέω λοιπόν, σε αυτούς που έχουν διαμαρτυρηθεί για τον επενδυτήριο. Πόσα χαρτιά στείλαν ένα απλό χαρτί που να λένε έχουμε αυτό το πρόβλημα. Πόσοι το στείλαν αυτό. Πόσοι ήρθαν στο επενδυτήριο με τον πρόεδρο. Α σε δείξω, σε παρακαλώ. Είμαι ο Δημάσιο, εγώ δεν είμαι εγώ διορισμένο από εσένα. Όχι, δεν είμαι ο Δημάσιο. Αλλά το μισό γιατί συνεισφέρω στο δημόσιο τομέα και αυτή τη στιγμή αν έχουμε στη Μεσσηνία αυτά που έχουν τα προβλήματα είναι δημιούργημα του ΕΟΚ. Του κράτου. Και εσύ τώρα έτσι εδώ πέρα να κάνει το. Να πει τώρα ότι εγώ είμαι ένα ιδιωτικό επιχειρηματία. Άρα δεν φταίω εγώ. Μην το πει σε προσωπικό επίπεδο για να μπορεί να το πει σε δημόσιο επίπεδο. Πήρε εδώ πέρα και μα πει και μα πει τώρα τι δεν έκανε σε επενδύο. Το επενδύο όταν ήσουν στο νεό, πόσε φορέ θα πάω μαζί σου. Εδώ δεν μιλάμε για άλλο πράγμα. Όταν ήσουν στο νεό, πόσε φορέ θα πάω μαζί σου. Και εκεί δεν έχουν προβλήματα. Για τι καρτέλε, για τι άδειε, για την πλατεία κτλ. Όταν ήσουν στο νεό, είχαμε λέγαμε καλημέρα. Θα σε απαντήσω πώ δεν έκανε. 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 Τι πράγμα. Τι πράγμα. Εσύ το λες. Εσύ το λες. Ξέρεις πότε σε αποδείχναμε στο νιό. Μόνο μία φορά. Μία φορά σε ποτέ. Ξέρεις να σου πω θυμίσω πότε. Τότε που δεν συμφώνησα για την επέμβαση της ΚΜΟΗ. Της ΜΟΛΑ. Της ΚΜΟΗ. Της ΚΜΟΗ. Και ζήτησε στην κεφαλή μου με πείρα και από την Αθήνα. Τότε μόνο δεν συμφώνησα με προσωπικό και δεν σε συμφέρει. Θα σε λοιπόν. Δεν πήγε σε προσωπικό επίπεδο. Πώς σου είπα. Σε τι προκύπτει μας εδώ πέρα. Όταν έχει προκύψει όλα αυτά τα χρόνια στο δημόσιο, δεν δικαιούσε να λέει γιατί η Ελλάδα ήταν σκουπέ. Κατάλαβε τι είπα. Όποιο κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, εμεί λοιπόν. Έτσι, εγώ δεν έχω κάνει. Είπε για θεωρία. Τι σου λέω. Να το προϊόν. Δεν το διάβασε με τέτοιο τρόπο. Πού δεν φοράει. Μπορεί να το κοιτάξει. Εγώ είπα ότι. Γιατί σε έδειξε δηλαδή που είπε ότι τα άκουσα τα πράγματα. Όχι, γιατί είπε ότι περίμενα κάτι. Όχι, να ακούσω να πε εσύ που έχει κάνει χρόνια στο δημόσιο τομέα και έκανε το επενδύριο. Βέβαια. Και εγώ σου λέω το επενδύριο, εσύ δεν τα ξέρεις τι. Και εγώ ξέρω ότι στον ΝΟΤ έπρεπε να κάνει όλα πολλά παραπάνω από τα κουμπάκια. Τα έκανε. Όχι, βέβαια. Τι έγινε τότε. Και αυτό έκανε λοιπόν. Και τι είπα λοιπόν, είπα το κράτος. Τα καθηγητή. Έκανε πολλά στραβά, αλλά και το επενδύριο. Τι δεν έκανε πολλά. Το επενδύριο, μάλλον το επενδύριο εσύ δεν συμφωνεί. Το μόνο που να κάνει το επενδύριο, ξέρεις τι είναι. Είναι να φτιάξει ένα χαρτί και να διαμαρτυρηθεί στον εισαγγελέα, στην κίνηση των άλλων για αυτά που δεν γίνουν. Για αυτές τις ευθύνες που κράτουν. Αυτό κάνουν. Αυτό λέει ο νόμος.